Δημήτρης Διαμαντίδης. Δεν βγαίνει ποτέ στην τηλεόραση. Είναι τιμή του που σήμερα το ΕΕ θα του δώσει τηλεοπτικό χρόνο. Δεν βγαίνει ποτέ στην τηλεόραση, ε? Όχι. Τώρα που είδα σένα όμως αποφάσισα να βγω. Μήπως παρακάλεγε κιόλα. Σε πήρα τηλέφωνο. Ναι. Γιατί? Γιατί σε ξέρω πάντα και λέω ευκαιρία να βγω κι εγώ λίγο στην τηλεόραση. Γνωριζόμαστε από πάρα πολύ παλιά με τον Δημήτρη. Τότε που παίζαμε εγώ Φλόρινα και Σκαστοριά. Αντίπαλοι και σε νίκαγα. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Λίγες φορές. Και στο Κλιμάκι όμως που παίζαμε προεθνικές ομάδες. Στο Κλιμάκι είμαστε μαζί, εντάξει. Μαζί είμαστε. Μαζί μας. Και ήσουν αλλαγή μου. Αλλαγή σου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πώς αισθανόσουν τότε που. Εντάξει, μεγάλη μου τιμή που έπαιζα δίπλα σου. Εντάξει, μεγάλη χαρά. Πιστεύεις αυτό σε βοήθησε στη μετέπειτα καριέρα σου? Σίγουρα. Ό,τι έκανα μετά, πάντα είχα το μυαλό μου τι έκανες εσύ. Πιστεύεις στην τύχη? Λίγο, όχι πολύ. Γιατί το 13, ρε φίλε. Το 13, όταν είχα πάει σε Ρακλή, ήταν το μόνο νούμερο που είχε μείνει και το πήρα. Γιατί όλα τα άλλα τα είχαν μεγαλύτεροι, οι παλιοί. Και εγώ, σαν πιο μικρός, έμεινε το 13 και το πήρα. Και συνέχισε. Είναι πλημμένη. Μυρίζεις. Άρωμα. Μου μυρίζει Διαμαντίδης λίγο. Όπως την έχει φορέσει. Το 13. Ναι, μήπως τη φορέσει και αυτή επειδή ζήλεψε εμένα. Μπορεί μετά να μου το ζητήσει. Πες μας λίγο για το Σπανούλι. Έχετε κόντρα? Όχι, καμία κόντρα. Μόνο κόντρα είναι στο γήπεδο. Όταν παίζουμε, θέλω να κερδίσω, θέλω να κερδίσει. Τίποτα άλλο. Είστε φίλοι? Φυσικά είμαστε φίλοι, έχουμε παίξει τόσα χρόνια μαζί. Όταν λέω φίλοι, βγαίνετε ας πούμε έξω για καφέ? Τώρα δεν βγαίνουμε, αλλά παλιά όταν ήμασταν στην ίδια ομάδα βγαίναμε. Νομίζω ότι χρειάζεται συνολική προσπάθεια. Αλλά αν με ρωτήσει, το έχω ξαναπεί ότι ο Βασίλης είναι εξαιρετικό παίκτη. Και αυτή τη στιγμή και τα τελευταία χρόνια είναι στου κορυφαίου τη Ευρώπη. Εσύ όμω είσαι πιο κορυφαίο. Εγώ? Ναι. Άμα το λες εσύ, τότε. Εγώ το λέω, άκουσε με εμένα. Εντάξει, ξέρω. Πιστεύω. Να ξέρεις. Ποιος είναι ο Σπανούλης? Το 7 στον Ολυμπιακό. Ποιο? Το 7 στον Ολυμπιακό. Εντάξει, οκ, ευχαριστώ. Ποιος είναι ο Ολυμπιακός? Αυτό είναι με τις κόκκινες φανέλες. Ο Παναθηναϊκός? Με τις πράσινες είμαστε εμείς. Τώρα πού είμαστε? Στο Παναθηναϊκό. Με τις πράσινες είμαστε τώρα. Ποιο σύστημα σου ταιριάζει περισσότερο, το. Η ζώνη? Η ζώνη. Ή το man-to-man. Το man-to-man καλύτερο είναι, καλύτερο. Κάνε μας και ένα σύστημα. Σύστημα. Αρέσει, γρήγορο. Γρήγορο. Playmaker Χρήστος Ανθόπουλος. Χρήστος Ανθόπουλος το 8 που σου αρέσει και όλα, παίρνει την μπάλα. Ναι. Κατεβαίνει και φτάνει τρίποντο. Βάλε και εσένα, βάλε και εσένα. Τρίποντο. Οι άλλοι τέσσερις δεν τους βλέπεις, φτάνει τρίποντο. Βάλε και εσένα αν θες, αλλά να σε νικάω. Εντάξει, εγώ θα παίζω άμυνα και θα με περνάς και θα βάζεις καλάθι. Μπράβο. Και το βάζω και τέλος. Μια χαρά. Τυράντες παίζετε? Όχι. Παπιόν? Ποτέ. Αν υπήρχε σύστημα παπιών στο μπάσκετ, τι πιστεύεις ότι θα ήταν? Πώς το φαντάζεσαι? Τι είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω. Ένα σύστημα παπιών. Παπιών. Ναι, είναι η φανέλα μου. Ω! Ω! Δεν ζήτησε με το όνομά του. Ω! Εμείς είμαστε με τα πράσινα, καινούριος παίχτης. Και γελάμε κιόλας, δες, κάνουμε έτσι καμέρα, κάνεις τη δικά σου, εγώ εκεί. Δύο μεγάλοι στάρε, φίλε, τώρα συναντιόνται και δεν γίνεται χωρίς ελικοπτεράκι. Φωνάξε τον Πάρη, μήπως έχει ελικοπτεράκι. Καλό, Πάρη σίγουρα θα έχει. Για πες μου, ποιο θεωρείς πιο σημαντικό σημείο και δυνατό σημείο σε ένα, τα χέρια σου ή τα πόδια σου? Τώρα πλέον τα χέρια μου. Τα πόδια δεν πάνε. Μάλλον ούτε τα χέρια μου, ούτε τα πόδια μου. Αν θες να εκτεθείς δηλαδή πολύ στον κόσμο ή στα μίντια, θεωρώ ότι πρέπει να έχεις κάτι να πεις. Δεν θεωρώ ότι κάθε φορά πρέπει να βγαίνεις στην τηλεόραση για να πεις κάτι. Ναι, αλλά αν βγάζεις προσωπική ζωή, κάνεις και διαφήμιση και καλά στον εαυτό σου. Είσαι κατά αυτού του θέματος? Δεν είμαι κατά. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό. Θέλω η προσωπική μου ζωή να είναι για μένα και για τους ανθρώπους που αγαπώ και. Εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι ένας παίκτης ο οποίος λέγεται Χεζόνια και παίζει στην Μπαρτσελόνα. Χεζόνια. Χεζόνια. Καλό. Το όνομά του είναι περίεργο, είναι Κροάτης. Αλλά είναι το ψευδόνιμο πώς είναι, Τσιρόνια? Δεν ξέρω ποιο είναι το ψευδόνιμο. Τον ημιτελικό Ελλάδα-Γαλλία του 2005. Ναι. Τι είχε γίνει, πες μας λίγο εκεί πέρα. Τι ήταν αυτό το πράγμα που είχε γίνει? Τι είχε γίνει. Είναι από τις μεγαλύτερες ανατροπές στο παγκόσμιο μπάσκετ. Ναι, είναι από τις μεγαλύτερες ανατροπές. Ήταν 20 πόντους πίσω. Όχι 20 πόντους. Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι, αλλά πρέπει να ήταν στα τελευταία 1-1,5 λεπτό πριν λήξει το παιχνίδι. Πρέπει να χάναμε 10. Τα 10 πόντους μπορεί να κάνω και λάθος και καταφέραμε και κερδίσαμε το παιχνίδι. Και μας βοήθησαν και αυτοί φυσικά. Ποιοι? Οι Γάλλοι έκαναν πράγματα τα οποία. Ό,τι να είναι. Ναι.
Ό,τι να είναι. Εντάξει. Μύριζαν οι Γάλλοι, γιατί όχι, να τη μυρίζουν. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν καταλαβαίνεις. Μέσα στον αγώνα δεν έχει. Επειδή είμαστε low budget παραγωγάρα, εδώ όπως βλέπεις, και δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε τα δικαιώματα, να δείξουμε αυτό που έγινε τότε. Μπορείς να μας πεις περίπου τι έγινε με εκείνο το καλάθι. Ναι. Πήρε ο Ζήσης την μπάλα. Ναι. Φίλος μου ο Ζήσης. Την κατέβασε, έκανε μια μικρή διείσδυση. Πάσαρε στο τρίποντο, σούταρα και έβαλε το τρίποντο. Και μετά έκαναν ένα σούτ αυτή. Τελείωνε ο χρόνος και περάσαμε στον τελικό. Αυτό ήταν. Τέλεια. Και ακούστηκε και η περίφημη φράση του Σκουντή, ναι. Βάλ το αγόρι μου, είπε. Ναι. Μετά, όταν τελείωσε αυτό και πήγατε, ήρθατε στην Ελλάδα. Ναι. Πήρε κανένα ο Σιρινάκης τηλέφωνο να ζητήσει τίτλο για. Σιρινάκης δεν ξέρω. Τότε δεν ήταν. Δεν είχε βγει στην επικαιρότητα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε. Έκανε. Δεν το ξέρω αυτά. Το ξέρεις. Ναι, σας έκανε κάποια πρόταση για τον τίτλο. Όχι, όχι, είχατε τα δικαιώματα εσείς. Όχι, τα δικαιώματα μόνο. Τώρα μετά την εκπομπάρα που θα ξανα. Μετά την εκπομπάρα δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Το βάλτε αγόρι μου, θα το σίγουρα, θα το διαφημιστεί τώρα, κατάλαβες. Αν σε πάρει τηλέφωνο Σιρινάκης, θα το δώσεις. Όχι, όχι. Δεν το δίνεις. Όχι. Τώρα που βλέπω το χώρο είναι πάρα πολύ ωραία για να γινόταν κανένα χαιρισματάκι και σε πορνό κατάσταση εδώ πέρα. Αισθησιακή ταινία. Δεν ξέρω τι. Για αισθησιακή ταινία δεν νομίζω, αλλά για ερωτική ταινία, επειδή το μπάσκετ, όπως λένε πολλοί, είναι και έρωτας. Μπορεί να χειριζόταν. Καλό είσαι, σωστό. Γιατί σα διαλέγουν οι κοπέλες, για αυτό διαλέγουν που είστε, οι κοπέλες. Ή για, αυτό, για αυτά που βγάζετε. Δεν ξέρω γιατί διαλέγουν οι κοπέλες. Εγώ διάλεξα τη γυναίκα μου γιατί μου άρεσε. Ρώτα τη γυναίκα μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, okay. Εσύ έχεις μια ηθοποιό. Ηθοποιό. Εντάξει. Η γυναίκα μου. Στο σπίτι μαγειρεύει καθόλου ή σου παίζει κανένα μονόλογο γιατί δεν μαγειρεύει. Όχι, όχι, όχι. Μαγειρεύει, μαγειρεύει κανονικά όλα, τα πάντα. Νοικοκυρά. Έχεις βρει δηλαδή το άλλο σου μισό, πιστεύεις. Ναι. Το μεγάλο σου ατού είναι τα μεγάλα άκρα, έτσι δεν είναι. Ναι. Μεγάλα χέρια, μεγάλα πόδια, όλα τα άκρα σου είναι μεγάλα. Τι. Έχεις ασυνήθει τα μεγάλα χέρια. Πόσα κύπελα μπορούμε να κρατήσουμε. Πόσα, δεν ξέρω. Για άνοιξε χέρια σου λίγο έτσι. Σερβιτόρος. Φίλοι σου πέφτουν. Σερβιτόρος. Έχεις δουλέψει παλιά σερβιτόρος. Πολύ λίγο. Βάλτε καλά. Άλλο ένα παίρνει. Λοιπόν, πολυτιμότερο παίκτη έχει βγει. Τι να πρώτο πω τώρα, ξέρω εγώ. Καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη 2007. Πολυτιμότερο παίκτη του τελικού στο κύπελλο Ελλάδος 2009. Καλύτερη. Καλύτερα. Καλύτερη. Δεκάδα. Καλύτερη πεντάδα, λέει. Καλύτερη πεντάδα. Δεκάδα, βασικά. Δεκάδα γιατί όμως, φίλε. Εντεκάδα. Καλύτερη πεντάδα. Σαμαρά είμαι. Πρόσφατα γράφτηκε το όνομά σου μεγάλα γράμματα, μεγαλύτερο και το δικό μου, φαντάσου δηλαδή. Μεγάλο το όνομά μου. Ναι, αλλά μεγαλύτερο από το δικό μου λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, δεν μου κάτσε καλά αυτό, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Ότι βγήκες πρώτος στις ασίστ στην Ευρωλίγκα, έτσι δεν είναι. Ναι. Τι φάση αυτό, πώς αισθάνεσαι για όλο αυτό. Ωραία, αισθάνομαι. Μια χαρά. Όπως είπα και πριν, άμα έχεις καλούς συμπαίκτες, όλα είναι πιο εύκολα. Ναι, αλλά η ασίστ είναι. Η ασίστ είναι. Δεν παίζει ρόλο συμπαίκτης. Πώς δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει. Μπορεί να την, πετάξεις λίγο πάνω, λίγο κάτω και να τη... άμα έχει όλο την ευχαίρεια να τη πιάνει. Όλα εύκολα έρθαν στους συμπαίκτες δηλαδή. Σε μένα ήρθαν εύκολα. Και στους συμπαίκτες σου. Έχεις συμπαίκτες. Με assist, μάγκες τους έκανες όλους. Λογικό είναι έτσι. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Εμείς θα παίξουμε κανένα μόνο. Να κάνεις μάγκα και εμένα. Μάγκα σένα δεν σε κάνω. Να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Θα σε τιμωρήσω. Σε πειράζει που θα σε νικήσω μπροστά σε όλη την Ελλάδα. Όχι, δεν με πειράζει. Τόσο τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Δηλαδή. Ναι, τα έχω βρει μια χαρά με τον εαυτό μου. Βάλα. Τι κάνεις, ρε. Ετοιμός. Άντε, θα παίξουμε. Ωραία. Κάτσε.
Δεν βάζει όλα. Έχω κάμερα μάν κοντά στο καλά, θα το σκοτώσει, ρε φίλε. Τόσα, πρώτη φορά βάζω τόσα, αλήθεια σου λέω. Πέθανα. Έλα, έχουμε ακόμα. Πολύ κούραση. Πόσα είδη υδρότα μπορείς να μυρίσεις? Πολλά είδη έχει. Καταλαβαίνεις, στάνταρτ έχει φάει ο άλλος τώρα, ε. Καλά, όχι, πιο πολύ... Τι αποσμητικό βάζει. Περιμένεις παιδάκι, ε. Ναι. Έχεις ένα είδη. Ναι. Κοριτσάκι. Κοριτσάκι. Και περιμένεις, αν κάνεις αγορά και θα ήθελα να γίνει μπασκεβολίστας. Πες ότι το έκανες τώρα. Όχι, θα ήθελα να είναι καλά. Δηλαδή. Θα ήθελα να είναι καλά, υγιή και ό,τι θέλει. Πιστεύεις ότι σε 20 χρόνια από τώρα τα παιδιά θα πηγαίνουν στο γήπεδο να παίξουν μπάσκετ ή θα παίζουν ψηφιακά μέσα από την κονσόλα τους ή το τάμπλετ τους? Εγώ εύχομαι να πηγαίνουν να παίζουν μπάσκετ στο γήπεδο. Ξέρεις, εγώ θα κερδίσω. Το ξέρω. Και να μην κερδίσω το μοντάζ θα το βάλουμε. Και έτσι θα κερδίσω. Είμαι σίγουρος. Να σουτάρω. Ή άμα το βάλω θα το δείξει το μοντάζ ότι το χάσα. Ναι, ναι, έλα. Δοκάρι. Δοκάρι. Με πήρα τι, δεν το κατάλαβε. Τι θα σε πάρουμε. Θα σε αφήσει όμως το κανάλι. Αφού έβαλε και χωρικό, ρε φίλε. Του διαφημίζω. Τζάμπα. Πλάκα κάνει. Τι θα γίνει τη φανέλα, την κρεμάσετε για να φέρετε κόσμο. Μπορούμε να τη βάλουμε εκεί ή στην ταράτσα, στην μπουγάδα, αν θες. Έχετε μπουγάδα εδώ. Κάνουμε μπουγάδα. Θα την πίνω και σπίτι μου, ρε φίλε, δεν πειράζει. Όχι, θα πούμε τον μπάρ να τη βάλει. Όλα αυτά τα κύπελα η γυναίκα σου τα πλένει. Όχι, βάζω εμένα. Θα μου μάθεις μπάσκετ. Θέλεις. Θέλω να γίνω κι εγώ ο καλύτερος. Γιατί γράφουν ότι είσαι ο καλύτερος αμυντικός της Ευρώπης. Αν γράψουν και για μένα, είναι να τους πληρώσω. Θα ξαναδώ συνέντευξη. Ποτέ. 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 Μπράβο, φίλε. Χάρηκα πάρα πολύ, ε. Αλήθεια. Χάρηκα. Θα ξαναρθώ να σε κερδίσω κάποια φάση. Ξανά. Εδώ θα είμαι. Ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις τώρα. Έχω μεγαλύτερο χέρι από σένα. Εντάξει, να κάνουμε. Τι παίζει μπάσκετ, να παίξω γόνι είναι. Εντάξει, άμα είναι να παρουσιάζω εγώ την εκπομπή. Θα αλλάξουμε. Να γίνει παρουσίαση αυτό στα τέτοια. Με στα γήπεδα. Καλά, αυτό δεν υπάρχει, παιδιά. Δείξτε το λίγο την ώρα. Έχω μεγαλύτερο χέρι από τον Διαμαντίδη. Μέγκα, έρχομαι να παρουσιάσω. Λοιπόν, είσαι ο πρώτος παίχτης στον Παναθηναϊκό που βγάλανε με την υπογραφή σου μπάλες και τις πουλάνε, δεν είναι? Ναι. Ωραία, θα είσαι και ο πρώτος που θα πάρεις υπογραφή με το όνομά μου σε μπάλα. Χρήστος Ανθόπουλος. Ευχαριστώ. Ορίστε. Να είσαι καλά, Χρήστο. Ευχαριστώ. Την κρατήσω, την βάλω. Εντάξει. Θα κρατήσω και εγώ λίγο να την ρίξω. Βάλ την πάνω από τα κύπελα. Συλλεκτική. Συλλεκτική πάνω από τα κύπελα, γιατί